Και συνεχίζουμε με την κανονική ροή του δελτίου μα. Η ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο σημαντική παρακαταθήκη που θα παραδοθεί στι επόμενε γενιέ. Σημείωσε στο μήνυμά τη για τα 20 χρόνια από την ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Ανίτα Δημητρίου. Η ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο σημαντική παρακαταθήκη που θα παραδοθεί στι επόμενε γενιέ, σημείωσε στο μήνυμά τη για τα 20 χρόνια από την ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόεδρο τη Βουλή Αντιπροσώπων Ανίτα Δημητρίου. Στεκόμαστε στη σωστή πλευρά τη ιστορία, σε κάθε επιβουλή και με ασπίδα τις ευρωπαϊκέ αρχέ και αξίε, ζητούμε από του ευρωπαίου εταίρου μα να κάνουν το ίδιο και για τη χώρα μα και τα λόγια πράξη. Προσθέτει, αναφέροντα ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ολόκληρη όσο η Κύπρο είναι μοιρασμένη. Η πρόεδρο τη Βουλή αναφέρει επίση ότι κανένα κράτο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τι μεγάλε προκλήσει σε έναν κόσμο στον οποίο όλα αλλάζουν και τίποτε δεν είναι αυτονόητο και δεδομένο, προσθέτοντα ότι η Κύπρο στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και λόγο και ρόλο να διαδραματίσει. Ω ισότιμο κράτο μέλο, συμμετέχουμε ενεργά, συνδιαμορφώνουμε πολιτικέ προ όφελο των πολιτών, αξιοποιούμε διασυνδέσει, επαφέ και κάθε προοπτική που μα παρέχει η κοινοβουλευτική διπλωματία, σημειώνει η πρόεδρο τη Βουλή, αναφερόμενη στο ρόλο που διαδραματίζει η Βουλή στο ευρωπαϊκό στερεώμα. Χτίζουμε γέφυρε, διεκδικούμε και έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στα μεγάλα γεωπολιτικά ζητήματα, αντιμετωπίζουμε από κοινού με πνεύμα αλληλεγγύη στι μεγάλε προκλήσει. Μεταναστευτική, ενεργειακή, υγειονομική, επισητιστική κρίση, πρόσθεσε.